Ένας τοξικός και πάρα πολύ χειριστικός άνθρωπος θα σας κάνει κατά το χωρισμό σας να αισθάνεστε τρομερά ένοχοι ότι για όλα φταίτε εσείς. Δεν φταίτε εσείς όμως ή δεν φταίτε μόνο εσείς. Οι τοξικοί χειριστικοί άνθρωποι θα βρουν τρόπο, θα χτυπήσουν στα αδύναμα σημεία σας έτσι ώστε να αισθάνεστε εσείς ενοχές ότι κάτι δεν κάνατε καλά σε αυτή τη σχέση, έπρεπε να δώσετε περισσότερα, έπρεπε να πράξετε αλλιώς, δεν έπρεπε να κάνετε το ένα, δεν έπρεπε να κάνετε το άλλο. Πράγματα εντελώς χειριστικά που απλά θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να βγουν από πάνω, να είναι αυτοί okay με τον εαυτό τους και να ρίξουν εσάς. Κάτα το χωρισμό δεν θέλω να κάθεστε να σκέφτεστε που κάνατε εσείς λάθος και δεν θέλω να σκέφτεστε τι μπορεί να πιστεύει ο άλλος για σας. Για να φτάσετε στο σημείο να χωρίσετε σημαίνει ότι δεν ταιριάζετε με το άλλο άτομο, δεν είναι ο κατάλληλος, δεν είναι η κατάλληλη. Κάπου δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση και να προχωρούσε θα σας έβαζε σε έναν κύκλο δράματος. Οπότε να θεωρείτε αυτό το χωρισμό σαν ευλογία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τέτοια τοξικά χειριστικά άτομα που πολλές μου στέλνετε στα μηνύματα, μπορεί ας πούμε να είναι επιθετικοί, βίαιοι, να μην δουλεύουν, να εκμεύουν χρήματα από εσάς για να μην δουλέψουν ας πούμε και να παίρνουν τα πλήρως αναγκαία πράγματα για αυτούς, μπορεί να σας εκμεταλλεύονται σεξουαλικά, μπορεί ας πούμε να έχουν εσάς και να έχουν και άλλες. Μπορεί το οτιδήποτε, έτσι το οτιδήποτε, τοξικοί και χειριστικοί άνθρωποι. Οπότε όταν χωρίζεις με τέτοιου είδους ανθρώπους, είτε πρόκειται για άντρα είτε πρόκειται για γυναίκα, αυτό θέλω να το θεωρείτε ευλογία, να θεωρείτε ότι αυτό είναι μία προστασία από το Θεό και να λέτε ευχαριστώ, να μαζέψετε τα κομμάτια σας και όπως είπα και σε μία φίλη το πρωί, όσες φορές και να πέσεις, γιατί θα πέσεις στα πατώματα, έτσι το λέω εγώ, πέφτω στα πατώματα όπως έπεφτα και εγώ μια φορά και έναν καιρό, να σμπρώχνεις, να τσιμπάς τον εαυτό σου, να τον κλωτσάς τον εαυτό σου, ας τον ρίξεις και κανένα χαστούκι τον εαυτό σου, έχω ρίξει κανένα 2-3 χαστούκια στη ζωή μου μέχρι τώρα σε μένα ας πούμε, και να ξανασηκώνεσαι. Να ξανασηκώνεσαι. Όσες φορές και να πέφτεις, να σμπρώχνεις τον εαυτό σου με 1000 τρόπους και να ξανασηκώνεσαι. Να έχεις τη δουλίτσα σου, όπως λέω πάντα, να βρεις κάποιο χόμπι, μια δραστηριότητα, αν δεν έχεις δηλαδή να βρεις κάτι που σου αρέσει να κάνεις και να πας να το κάνεις. Έστω κάθε φορά που σας πιάνει ένα κάτι να βγείτε έξω να περπατήσετε στον καθαρό αέρα, αυτό σίγουρα θα καθαρίσει το μυαλό σας από το να κάθεστε σε έναν καναπέ ξαπλωμένοι, να κοιτάτε το ταβάνι και να κλαίτε συνέχεια και να είστε χάλια ψυχολογικά. Σίγουρα εκείνη την ώρα πρέπει να το διακόψουμε αυτό, να σηκωθούμε εκείνη την ώρα και να κάνουμε κάτι να αποσυντονίσουμε τον εγκέφαλό μας. Ο εγκέφαλός μας εκπαιδεύεται, μπορεί να μάθει, πιστέψτε με. Εδώ θα είμαστε, θα ακολουθήσουν αρκετά βίντεο, έχω αρκετή θεματολογία την οποία έτσι δεν ξέρω από πού να την πιάσω και πού να τη συνεχίσω και πού να την προχωρήσω και να την τελειώσω έτσι όλα αυτά τα ιδέες βίντεο. Εδώ θα είμαστε όμως και θα τα λέμε, οπότε όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι μου, το κουμπάκι εγγραφή, το κουδουνάκι δίπλα και μέχρι την άλλη φορά που θα είμαστε πάλι εδώ, που είναι σχεδόν κάθε μέρα, τι να λέμε τώρα, μείνετε υγιείς, μείνετε ασφαλείς και φιλάκια πολλά.